Η υπερχείληση του φράγματος από σελένιο αναμένεται να αποτελέσει γεγονός στις επόμενες ώρες, με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης να δίνει οδηγίες στους πολίτες για αυτό το πρωτόγνωρο σκηνικό. Θέμα χρόνου λοιπόν να γεμίσει το φράγμα με περισσότερα από 25 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, με τους κινδύνους ωστόσο να είναι αυξημένοι σε περίπτωση που οι πολίτες δεν τηρήσουν τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, χθες, μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Φώτης Καζάσης έδωσε το στίγμα των πρωτοβουλειών προς αποφυγή ατυχημάτων και δυσάρεστων περιστατικών. Θα πρέπει να ακολουθηθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία προβλέπονται από τους κανονισμούς της λειτουργίας των φραγμάτων κατά την υπερχείλησή τους. Για να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται με σήμανση καθαρισμού της περιοχής που ήδη έχει αρχίσει, επικοινωνία με τους κατοίκους. Για να μην θρηνήσουμε, να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα ασφάλειας και ατυχήματος. Μέσα από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του ΟΑΚ, παρουσία εκπροσώπων πολιτικής προστασίας και με φόντο τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα εκδηλωθούν στο νησί τις επόμενες ημέρες, αποφασίστηκε το κλείσιμο παραλίμνιας οδού του ταμιευτήρα με αναχώματα και κατάλληλη σήμανση, το κλείσιμο των ισόπεδων διαβάσεων των ρεμάτων κατάντι του φράγματος στον οικισμό ποταμιών του Δήμου Χερσονήσου και απαγόρευση κυκλοφορίας και η τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Μέσα από τη μεγάλη έρευνα της Κρήτη TV για τα φράγματα του νησιού επιβεβαιώθηκε ότι πολλοί είναι αυτοί που τις τελευταίες μέρες καταφθάνουν στο φράγμα από Σελέμη για να αντικρίσουν τις πρωτόγνωρες για το νησί εικόνες. Από ποια περιοχή είστε εσείς? Εγώ από Ηράκλειο. Ήρθατε για να δείτε το φράγμα? Ήρθα να δω το φράγμα, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολλοί αυτοί που σταματούν εδώ στην περιοχή? Πάρα πολύ. Από το πρωί έχουν σταματήσει τουλάχιστον 15 αυτοκίνητα. Μακάρι να ξαναβρέξει, να γεμίσει, να ξεχυγήσει. Μακάρι, εύχομαι, γιατί υπάρχει θέμα στο Ηράκλειο. Τα χαμόγελα τώρα για την υπερχείληση του φράγματος από Σελέμη δίνουν τη θέση τους στον προβληματισμό και την έντονη ανησυχία για το φράγμα Βαλσαμιώτη στα Χανιά. Μάλιστα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης κινήθηκε νομικά προκειμένου να μην παραλάβει το φράγμα και να ανακληθούν οι μέχρι και σήμερα αποφάσεις. Είναι επισφαλές να διεκδικήσουμε χρηματοδότηση αφού το φράγμα παραλυφθεί και ειδικά από εθνικούς πόρους. Διότι, όπως πολύ σωστά είπατε στο ρεπορτάζ σας, το φράγμα αυτό δύσκολα να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί πλέον από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Έχει ήδη χρηματοδοτηθεί από δύο συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επομένως, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την παραλαβή του. Παλιές μελέτες είχαν δείξει ότι ο χώρος ήταν ακατάλληλος για φράγμα. Τώρα το γιατί έγινε το πράγμα εκεί πέρα εγώ δεν ξέρω. Στο Ρέθυμνο τώρα οι εξελίξεις με το διυλιστήριο που θα αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο βαθμό το φράγμα των ποταμών είναι θετικές, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο διευθύνων σύμβουλος του ΑΚ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV. Τεράστια λύση, μια πολύ μεγάλη λύση για τα επόμενα πολλές δεκάδες χρόνια στο Ρέθυμνο και στο Μυλοπόταμο, όλη τη βόρεια περιοχή του Ρεθύμνου. Και θα συντελεστεί ένας από τους σκοπούς του φράγματος που είναι ο ιδρυευτικός σκοπός. Η μεγάλη έρευνα της Κρήτη TV ολοκληρώθηκε σε πρώτη φάση με το φράγμα των Μπραμιανών. Νερό υπάρχει, αλλά καταλήγει στη θάλασσα. Οι απαρχαιωμένες υποδομές στερούν από το φράγμα εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ο αγωγός αυτός είναι προβληματικός. Έφαγε τα ψωμιά του, αλλού έχει στραβώσει, αλλού έχει φράξει. Δηλαδή θέλει αντικατάσταση. Έχει γίνει μια μελέτη και είναι αυτή η περίφημη προσαγωγός των μύθων που περιμένουμε να εγκριθεί η κατασκευή.